Γενικά. Πάμε τώρα σε ένα θέμα, παιδιά, πολύ μεγάλο τόνο, θα σας πω εγώ. Έχουμε μεγάλη κόντρα. Θυμάστε πριν λίγες μέρες που έκανε κάτι δηλώσει ο Περίς στο Εγώ το Αρναούτογλου. Δεν θυμόμαστε να. Είχε πει τέλος πάντων ο Περίς ότι είναι ωραίο στα 25 χρόνια ένα παιδί να τρέχει στα κατσίκια στα βουνά και υπάρχει μια φρεσκάδα. Όταν όμως περάσουν τα χρόνια. Είχε εκμή για τον Γρηγόρη δηλαδή. Όχι, μιλούσε καθαρά για τον Γρηγόρη, δεν ήταν εκμή. Ότι έχει περάσει δηλαδή τα χρόνια και. Ναι, ότι είναι λίγο παλιακό το παιδί μου. Είναι σαν κάτι εξιντάριδες που στα 30 είχε πει είναι εραστές και χρησιμοποιούν παλιωμοδίτικα κόλπα. Μάλιστα. Ο Γρηγόρης ωστόσο απάντησε σωστά. Αλήθεια. Και όχι δημόσιες σχέσεις. Για πρώτη φορά απαντά πάρα πολύ έτσι καυστικά θα έλεγα εγώ. Και απαντά και για το αν παντρεύεται με την Κατερίνα επίσης. Αν το θέλετε και αυτό έτσι. Την προηγούμενη φορά που μας είδες με τον Τζίμι, μας έδωσε το προσκλητήριο του γάμου σου. Τώρα που είσαι με τον Τζίμι, θα αποκαλύψω το δικό σου. Θα το πάρει πίσω τώρα. Τον είδες. Δεν έχω προσκλητήριο εδώ, δεν είναι. Μην τυχόν διαπιστώσω ότι παντρεύεσαι και δεν μου δώσεις προσκλητήριο, Τζίμι. Πες μας, ναι ή όχι, γιατί είναι αυτή η ερώτηση. Όχι, αγοράκι μου, όχι. Δεν έχω κάνει πρόταση γάμου. Δεν έχω κάνει πρόταση γάμου. Όχι. Ούτε σκέφτεσαι. Τέλος. Αφού δεν έχω κάνει πρόταση γάμου, τότε θα σκεφτώ. Αν θα σκεφτώ, εσύ όταν θα κάνει πρόταση γάμου, πόσο καιρό πριν τη σκέφτηκες. Βλέπεις. Άρα πώς θα σου απαντήσω αν τη σκέφτηκα. Σωστό. Πάμε λίγο να γελάσουμε και να προβληματιστούμε. Να γελάσουμε όμως. Όσο επιτοπλούς να γελάσουμε, αδερφέ. Υπάρχει πρόβλημα γέλιο. Δηλαδή το εννοώ αυτό, κάπου να χαρούμε. Τώρα βέβαια το γέλιο και το χιούμορ είναι σχετικό. Ο Βαγγέλης ο Περίς τον τελευταίο καιρό, από τότε που ανέλαβα την εκπομπή που έφεγε από το ραδιόφωνο και πήγα εγώ, μου δείχνει μια ιδιαίτερη αγάπη. Και προσπαθώ να καταλάβω γιατί με αγαπάει τόσο πολύ. Ανακαλύπτω ότι έχει να κάνει μάλλον με την εκπομπή στο ραδιόφωνο. Και συνεχίζει αυτές τις δόσεις αγάπης. Καλά κάνει. Τώρα προσπαθώ να θυμηθώ πόσο χρόνο είναι ο Περίς. Πρέπει να φτάνει στα 60. Και συνεχίζει. Και κάνει τα ίδια πράγματα. Εντάξει. Χοντρό. Πρώτη φορά ο Γρηγόρης. Εσύ το ξέρετε καλύτερα εδώ. Πρώτη φορά τα ρίχνει σε κάποιον έτσι. Και του πάει κιόλας. Έχει, άρα πάει να πει ότι είναι εκνευρισμένος πολύ. Πάρα πολύ. Του πάει να βρίζει. Του πάει να λέει αυτό που πιστεύει πολύ, τέλος πάντων. Enjoy the club. Έτσι. Εσύ ένας άσος δηλαδή σ' αρέσει. Μ' αρέσει να λες αυτό που πιστεύεις και να μην είναι όλα τέλεια και όλα πολύ όμορφα και πολύ καλά. Να σου κάτω, εγώ δεν παίρνω θέση στην κόντρα γιατί οι άνθρωποι ξέρουν τους, έχουν τους λόγους τους. Εδώ υπάρχει μια τσαβής κόντρα. Όταν όμως ρίχνει ο άλλος το γάντι, κάνεις δύο, έχεις δύο λογές. Είτε το απαντάς και το γράφεις. Κυρίως αυτό ήταν ο Γρηγόρης. Την περασμένη εβδομάδα με τη ΦΕΗ που ήμασταν την περασμένη Δευτέρα, σε μια εφημερίδα που είχε εδώ. Στο τι διεύθυνο λες. Στο τι διεύθυνο. Δεν ασχολείται με αυτά. Και ότι δεν ασχολήθηκε. Όχι μόνο αυτό. Προφανώς τον έβγαινε. Γιατί η συνέντευξη. Όμως το σωστό είναι εφόσον ο Περίς είπε τη γνώμη του και την επιχειρηματολόγησε. Είπε τη γνώμη του. Ναι, ρε παιδί μου, και ο Γρηγόρης όμως εδώ τώρα σου είπε ότι με ζηλεύει επειδή του πήγα στην Ελλάδα. Τον είπε 60 χρονών, είπε ότι κινείται από. Και ότι κάνει τα ίδια τόσα χρόνια. Τα κίνητρά του είναι ότι του φάγε τη θέση. Υπάρχει όμως μια μεγάλη διαφορά. Ότι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι ένα πρόσωπο, είναι παρουσιαστής, ο οποίος εκτίθεται και για αυτά που κάνει δέχεται κριτικές. Συγγνώμη, και ο Βαγγέλης όμως. Δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε να είναι ο σαφής τίτλος, ναι. Αρχισυντάκτης, δημοσιογράφος. Κάνεις λάθος και ότι έχει εκτεθεί και αυτός ως παρουσιαστής. Απλά δεν έχει υπάρξει προ... Αλλά η θέση του. Κοίταξε να δεις. Ναι. Θα σου το πω πολύ απλά και πρακτικά. Εάν έχεις καλεσμένο τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, δεν θα του ζητήσεις να κάνει κριτική σε παρουσιαστές. Κακός. Γιατί? Γιατί έτσι είναι, γιατί είναι παρουσιαστής, αυτός δέχεται την κριτική. Εσάς σας ρωτάνε όμως, συγγνώμη, Περίς, γιατί. Εγώ τον είδα για συνέντευξη. Εγώ, όταν μου βάζω δεύτερο, όταν πάτε για παρουσιαστές. Για συνέντευξη στον Βαγγέλη τον Περί, θα του ζητούσα, να, όπως το κάνουν πάντα, τα τελευταία χρόνια που έχουν πει συνέντευξης, να κάνει την κριτική. Ξέρεις, γιατί όλοι ακολουθούμε, συγγνώμη, έχει δίκιο η ΦΕΗ, αλλά επειδή όλοι... Είναι διαφορετικό πράγμα, έχει δίκιο η ΦΕΗ. Δεν το λες παρουσιαστή. Δίκιο έχεις, αλλά εγώ διαφωνώ με αυτό που λες. Όχι, σωστό είναι αυτό που λες. Διαφωνώ με αυτό που γίνεται, γιατί έχουμε συνηθίσει κάποιους ανθρώπους να τους έχουμε βαφτίσει τηλεκριτικούς. Παιδιά, καλύτερη. Δεν είναι τηλεκριτικός. Δεν είναι αλλά... τηλεόραση επειδή έχει δουλέψει και από πίσω. Συγγνώμη, δηλαδή, ξέρει καλύτερη τηλεόραση ο. Δεν ξέρω ποιος ξέρει, αλλά λέω τώρα, ρωτάω. Ξέρει, γιατί να ξέρει καλύτερη τηλεόραση. Μπορεί να ξέρει, αλλά ρωτάω. Γιατί να ξέρει καλύτερη. Γιατί να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα η γνώμη του Περί ή το οποιοδήποτε Βαγγέλη Περί για την τηλεόραση σε σχέση με τη γνώμη του Γρηγόρη. Γιατί ο Γρηγόρη δεν θα μπορούσε ποτέ, δεν θα καθίσει ποτέ να κριτικάρει εσένα και να πει πραγματικά αυτό που πιστεύει. Γιατί δεν το κάνει τόσα χρόνια. Δεν πρέπει και να το κάνει. Γιατί ένα παρουσιαστή δεν το κάνει. Ο παρουσιαστή, ο Γρηγόρη ω παρουσιαστή που ξέρει δεν το κάνει. Δεν είναι. Εγώ το κάνω. Εμένα με ρωτά και ρωτάω. Του λέω απαντά. Είναι στον άλλη κατηγορία, κατάλαβε. Ο Γρηγόρη δεν είναι αυτό ο άνθρωπο που θα πει θα κριτικάρω τη Φέση Κορδά την Ελένη Μενεγάκη. Α ρωτήσουν όμω.
και. Δεν θα έχει πολύ ενδιαφέρον όμως ο Γρηγόρης. Ναι, θα έχει πιο πολύ ενδιαφέρον όμως, επειδή το περίπτωρο έχουμε ακούσει να μιλάει. Θα έχει πιο ενδιαφέρον ο Γρηγόρης να μιλήσει για τη τηλεόραση. Αν δεν το θέλει ο ίδιος. Μια εμβέλεια παρουσιαστή και μεγάλη εμβέλεια παρουσιαστή, ο Γρηγόρης, καλό είναι να μην απαντά σε κάθε κριτική που. Δεν απαντάει σε κάθε κριτική. Τώρα και μάλιστα και εμένο. Ναι, αλλά να τώρα υπάρχει μια εμπλοκή. Εδώ υπάρχει. Ρε παιδιά, εντάξει τώρα, υπάρχει μια εμπλοκή όμως εδώ, γιατί σου λέει ότι πιθανολογώ εγώ, λέει ο Αρναούτογλου, ότι επειδή ας πούμε, τοποθετήθηκα συνέβη ώρα με τον Βαγγέλη και γι' αυτό ακριβώς. Υπάρχουν άλλα 30 ραδιόφωνα στην Ελλάδα με άλλους 40 παρουσιαστές και τους παρουσιαστές. Μα μην απατάτε, δεν τα λέω εγώ παιδιά, στο γρηγό σου τα παιδιά, εγώ τα λέω. Ραδιοφωνικά ο Περίς. Μα απατάτε λες και εγώ τα λέω. Ραδιοφωνικά ο Περίς δεν έχει σχέση με τον Αρναούτογλου. Τώρα καμία σχέση. Μα είναι δυνατό. Με μεγάλη επιτυχία με τη Γιώλα Διαμαντή, από το πρωινό το πιο. Τώρα, εγώ, συγγνώμη, επειδή διαφωνώ με όλους σας, εγώ τον Περί τον αγαπάω πάρα πολύ, αλλά διαφωνώ με αυτά που λέτε. Δεν, εγώ δεν αφήνω χμή για τον Περί, αλλά από πότε ας πούμε χρονικά είναι καλύτερος κάποιος που έχει περισσότερα χρόνια. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Μπορεί να βγει κάποιος τώρα. Έχει ρε παιδί μου, πώς να βγει. Έχει ρε παιδί μου, είναι διαφορετική θέση. Και πέρα από το τίτλο παρουσιαστής, δημοσιογράφος, αρχισυντάκτης, υπεύθυνος μιας εκπομπής, ναι, μιλάμε για δύο πρόσωπα που είναι τελείως διαφορετικά. Εάν είχες τον Γρηγόρη, θα του ζητούσες να κάνει να κριτικάρει την Ελένη Μενεγάκη. Εγώ θα ζητούσα. Γιατί να μην σε μια συνέντευξη, δεν είναι η θέση του αυτή. Γιατί ποια είναι η θέση του. Εγώ τώρα που θα βγει την εβδομάδα θα ζητήσω. Γιατί να μην μιλήσει. Όποιε άλλε συνεντεύξει που σου έχει δώσει, γιατί δεν το έχει ρωτήσει. Γιατί δεν έτυχε. Ωραία ιδέα μου. Τώρα όμω. Πάντω του πάει πολύ να τα λέει έτσι. Να έχει ενδιαφέρον και θα έχουμε και εμεί θέματα. Έλα, όχι, να ρωτήσει, θα σου απαντήσει. Άλλο αυτό, εκεί κρίνεται ο ίδιος. Εδώ όμως τώρα αυτός έριξε ένα κάτι ο Βαγγέλης και το σήκωσε. Μα μην μιλάς με υπόθεση, όλα αυτά τα χρόνια αυτό γίνεται. Και καλά κάνει ο άνθρωπος, ο παρουσιαστής δεν σχολιάζει τις απέναντι. Άρα εσύ δεν έκανε καλά. Γιατί υπάρχει κάποιος νόμος, παιδιά. Εγώ δεν έχω εγώ ποιο είναι καλό και ποιο κακό. Συγγνώμη, υπάρχει κάποιος νόμος. Εγώ δεν θα το έκανα. Συγγνώμη, υπάρχει κάποιος νόμος. Εσύ πιστεύεις ότι έκανε καλά και απάντησε στον Περί. Όχι βέβαια. Όχι. Σαφώς. Εσύ δεν πιστεύεις. Συγγνώμη, άμα τον έχει ενοχλεί δεν με απαντήσει. Δεν κατάλαβα. Καλά έκανε. Και δείχνει και το. Εσύ Κατέρινα που είσαι, δεν είσαι δημοσιογράφος, τι πιστεύεις. Ότι δεν έκανε καλά. Γενικά δεν μ' αρέσει που υπάρχουν αυτές οι κόντρες. Τουλάχιστον αν θέλεις να λύσεις κάτι, λύσ' το με αυτόν που τον αφορά. Μα και πέρας δημόσια το είπε. Μα δεν την είπε για λόγω κόντρας, όπως έχει πει και για... Την κριτική του έκανε. Ακριβώς. Δεν λέει για όλα τα πρόσωπα καλά και για όλες τις στιγμές της καλά. Όχι, το ρωτούσαν και πρόσωπα συνέντευξη. Είπε και για εσάς, είπε για πολλούς. Τι σημασία έχει αυτό. Ο Βαγγέλης. Είπε ρε παιδί μου ότι αν ήσουν εσύ μόνος θα ήταν μονόπαντη εκπομπή, ότι ο συνδυασμός σας είναι, είπε τη γνώμη του για όλα. Και πρώτα απ' όλα, από τη μία έχεις μία κριτική γενική και από την άλλη έχεις μία απάντηση και λέει ότι είναι με προσωπικού ούτως ή άλλως. Ναι, η απάντηση δεν πήγε στην κριτική, πήγε στο προσωπικό του Γρηγόρη. Φαντάζομαι θα τα βρούνε. Και με την κορομιλά τα βρήκε ο Πέρης. Θα τα βρούνε τον Γρηγόρη. Και πάλι φίλοι. Αυτά είναι έτσι για να γινόμαστε. Και πάλι φίλοι και θα πάμε όλοι στην ισόρροπη. Ο Γρηγόρης ωστόσο την πήγε για εσόρουχα την Κατερίνα. Στριγκάκια, σουτιενάκια κτλ. Την έχει τα όπα-όπα. Την πήγε ή τον πήγε. Στριγκάκια. Φαντάζομαι ότι πήρε στον Γρηγόρη. Τι είναι αυτό το πράγμα. Όχι, το πήγε να ψωνίσει. Το πήγε να μαζί, αυτό είναι ωραίο. Ρε, Λεάνα, αν μάρει το μυαλό στο διασπορικό να πούμε, έλεος πια. Πήγανε σε εμπορικό κέντρο, έχει φωτογραφίε στο Hello, να τη ψωνίσει, μωρέ. Εγώ δεν το βρίσκω πάρα πολύ γλυκό και τρυφερό. Και εμένα μου αρέσει αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι του δίνει. Κιλά. Εννοώ το άπισμα. Παιδιά, καταρχήν δεν ξέρουμε ποιος έκανε την πρόταση στον άλλο, αλλά όπως και να έχει ζευγάρι είναι. Όχι, υπάρχουν κάποιοι άντρες που βαριούνται να πάνε με την όχι, μ' αρέσει, δεν τα δοκιμάζω. Συγγνώμη. Άσχετα άμα ψωνίσουν ή όχι, υπάρχουν άντρες που λένε πω που βαριέμαι να πάω. Οι περισσότεροι, νομίζω το 99%. Γιατί, συγγνώμη, δεν είναι ωραίο το κάνει με χαρά. Όχι, δεν είναι ωραίο. Και να σταφορεί λίγο το πολύ. Γενικά λέει η Φέη, λέει γενικά για αυτό. Κοίταξε μαζί και εσύ, μωρέ. Εγώ διαφωνώ με το επειδή θα πει τώρα γιατί μιλάμε και στην ληστιά, διαφωνώ με τον σηκωμένο γιακά. Δεν ξέρω, Φέη, εσύ. Πού πάμε, Γιώργο. Η καπαντίνα αυτή, η Μπέρμπερι, είναι με σηκωμένο γιακά, φορείται. Πάντω έχει αντιμετωπίσει. Σηκωμένο γιακά, είναι στο 80. Α, είσαι τώρα. Α, τώρα και εσύ άφησε τι εκπέσει με τον Περί τώρα. Α, είναι σηκωμένο γιακά. Ναι, είπε στο 80, είπε στο 80. Όχι, καμία σχέση. Τα λέμε και στο ραδιόφωνο. Σηκωμένο γιακά, ο λεγόμενο κυματοφράκτη. Βρίστε το Γρηγόρη στο ραδιόφωνο. Βρίστε το Γρηγόρη στο ραδιόφωνο. Με σηκωμένο γιακά. Όχι, σαν τον περίλογο καλύτερο. Ξέρεις, του κόβει το μάγουλο αυτό όμως. Είναι κόλπο να ξέρεις. Σου κόβει το μάγουλο. Εμένα μου αρέσει και τα πόλα τα πλουζάκια που ανεβάζουν το γιακά. Δεν τα βάζει μόνο λιάγκα. Μεγάλη. Αυτά μόνο λιάγκα τα βάζει. Τώρα να σηκώνει το πόλο τώρα το γιακά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Όλοι τα λέτσι τα πόλα. Όλη γλυφάδα είναι εσύ να πεις. Η Ιταλία έβαλε το πεπεγκρίλο. Πόλο σηκωμένο από πάνω πουλόβερ. Δετό εδώ, τζελ. Και όπως λένε οι φίλες μου, όταν τρέχω στην παραλιακή, ο γιακάς ανεβαίνει. Πάντως, πήγανε στο μαγαζί, σακούλες, δεν είδα εγώ.
Και... Άρα δεν πήρανε. Δεν ξέρω. Άνθρακα στο θησαυρό. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε στην Ανούλα τη Βύση. Μακάρι, κορίτσι. Πάμε. Λοιπόν.